Στα Εξάρχεια. Ναι. Είχατε πάει με τη σύζυγό σας και ένα φιλικό ζευγάρι, αυτά λέγανε οι αναρτήσεις και υπήρξε ένα θέμα με αντιεξουσιαστές. Ναι. Να μας πείτε εσείς από πρώτο χέρι. Θα σας πω. Το Σάββατο εγώ είσα μια έτσι συγκλονιστική εμπειρία. Παρακολούθησα μια παράσταση, τη Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτση, να πάντα το δείτε, στο θέατρο Πορεία. Mm-hmm. Το οποίο ήταν εξαιρετικό, δηλαδή. Το έχετε δει? Όχι. Να αλλά πάτε η υπόδειξή σα είναι σχεδόν σαν να, εντολή. Να πάτε να το δείτε. Η υπόδειξή σα είναι σαν εντολή. Του κυρίου Κάρλοου, ναι. Του εγγονού του Καραγάτση. Ήταν εξαιρετική, ειλικρινά σα λέω. Ήταν... Είναι από πέρσι, παρέστε να είχαν παρουσιάσει. Είναι για δεύτερη χρονιά. Ναι, είναι για δεύτερη χρονιά. Ήταν κατάμεστο το θέατρο και ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Το άλλο είναι ένα γεγονός το οποίο εντάξει, πάντοτε παίρνουν διαστάσεις αυτά μεγαλύτερα από ότι του αντιστοιχεί. Γι' αυτό δεν θα το χαρακτηρίζει. Μετά το θέατρο, υποθέτω ότι πήγατε σε κάποιο μαγαζί να φάτε εκεί. Όχι, δεν είχα φάει. Δεν. Να πήγα πείτε. Να πιω ένα ποτό. Ναι. Αυτό. Ήταν ένα φραστικό από αυτά που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό ναι. Δεν ήταν κάτι. Σας και εγώ όταν το είδα μετά στο δίκτυο. Έκανα μερικά δευτερόλεπτα να δω για ποιον αναφέρεται. Σας κάνανε κριτική για το μνημόνιο, γενικά? Όχι, δεν ήταν αυτό. Μπήκανε μέσα, πήγαμε να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι όταν με τις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Το βασικό είναι να αποδεχθούν την έναρξη μιας συζήτησης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Ναι, έχετε δίκιο. Άμα αρχίσουμε και κουβεντιάζουμε, τότε βάζεις τη σκέψη σε μια σειρά. Έχει τα επιχειρήματά του, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται. Δεν είναι να σε συμφωνήσει, αλλά είναι καταληκτικό το να αποδέχεσαι να συζητά για τον άλλον και να μην έχει έναν αφοριστικό δογματισμό. Ο οποίο βέβαια εμφανίζεται σε πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Τελικά κατέληξε κάπου η συζήτηση ή απλώ. Δεν νομίζω ότι θα κατέληγε κάπου όχι, η συζήτηση. Όχι, αν αρχίσατε να συζητάτε, ενδεχομένω κάπου να κατέληγε, έστω και το ότι διαφωνούμε, α πούμε. Κουβεντιάσαμε για τα κανάλια. Για διάφορα. Για τις άδειες, φαντάζομαι για όλα. Έτσι. Για τις άδειες, για όλα. Συγγνώμη, αυτοί σας λέγανε για το μνημόνιο και τη συντάξη που κόβεται και εσείς που λέγατε για τα κανάλια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Εκείνη θέτα θέματα. Να σας πω, κύριε Σκουλέτη. Είναι κρίσιμη εβδομάδα αυτή. Τώρα το βλέπετε το αυτό. Έχουμε το θέμα του ασφαλιστικού. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, παιδί μου. Έχει αρχίσει και ανησυχεί ο κόσμος ότι θα πάρει σύνταξη ή θα πάρει πολύ λίγη σύνταξη, του ανατρέψουν τα πάντα κτλ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Βγήκε και αυτό το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, που είναι μια πρόταση και έχει εκλειφθεί ως να είναι αυτός ο νόμος. Εσείς ήσασταν και υπουργός εργασίας. Τα ξέρετε δηλαδή. Τι θα γίνει, έχει ανασφάλεια ο κόσμος. Καταρχήν το βασικό είναι να επισημάνουμε αυτό που λέτε εσείς στην ερώτησή σας. Ναι. Ότι πρόκειται για ένα πόρισμα μιας επιτροπής όπου λειτουργεί. Συμβουλευτικά, πέστε μία πρόταση πάνω στο τραπέζι. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την κυβερνητική πολιτική. Τώρα, το περιεχόμενο της το ακριβές αξιολογείται. Υπάρχουν επισημάνσεις οι οποίες είναι σωστές, υπάρχουν επισημάνσεις οι οποίες είναι υπερβολικές. Σίγουρα δεν ασκεί πολιτική η συγκεκριμένη επιτροπή. Αλλά το ασφαλιστικό το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν είναι καινούριο πρόβλημα. Εντάθηκε τα τελευταία χρόνια. Εντάθηκε λόγω της ύφεσης, της υψηλής ανεργίας, του PSI που αφορούσε τα ταμεία, τα αποθεματικά των ταμείων. Όλα αυτά κάναν την κατάσταση εκρηκτική. Εκείνο το οποίο έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος είναι να υπάρξουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια θα γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί σε σχέση με τις συντάξεις. Αυτό είναι. Δεν είναι εύκολο. Στην Σουηδία, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, το συζητάγανε 7 χρόνια την. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια, αλλά υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν λύσεις μέσω μακροπρόθεσμες. Ναι. Αλλά εάν η ανεργία εξακολουθεί και είναι στο 25-27-28%, δεν μπορεί κανείς να περιμένει βιώσιμη λύση. Για το ασφαλιστικό. Είναι σε άμεση συνάρτηση. Αυτή που θεωρείτε, εσείς τώρα τα ξέρετε, αυτή που θεωρείτε ως μια λογική ανεργία ότι μπορεί να τροφοδοτήσει. Να είναι, ας πούμε, πού, κάτω από 18, κάτω από 15, ας πούμε. Διότι η Ελλάδα να φτάσει στο 5 και στο 4 που έχει μέσω Ευρώπη θέλει χρόνια. Καλά, δεν είναι, η λογική ανεργία δεν είναι το 15 και το 18. Όχι, είναι δεν υψηλότατη. Ναι, πολύ. Αλλά. Άρα... Εμείς, για μας θα είναι όμως μεγάλη επιτυχία να πέσει 5 μονάδες, 6 μονάδες μέσα σε 2-3 χρόνια. Έχετε υπολογίσει με ποιο ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να έστω συντηρηθεί το σύστημα. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, αν δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν λύσεις. Προφανώς. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Θα σας έλεγα μια εντελώς προσωπική σκέψη. Εδώ βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα,
παρακολουθούμε από πίσω τις εξελίξεις, την φορά των πραγμάτων. Ποιες είναι αυτές, άντε να αυξήσουμε λίγο τα χρόνια, άντε να κόψουμε το πρόβλημα, λίγο τις συντάξεις. Αυτά δεν αποτελούν λύση. Ενδεχομένως όσο χρειάζεται να ξανασχεδιάσουμε συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή αυτός ο τύπος ασφαλιστικού συστήματος υπήρξε για πολλά χρόνια σε άλλες συνθήκες. Αυτές έχουν ανατραπεί. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ενώ εμείς ποιους μιλάω εξ ονόματος ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια κοινωνική ευαισθησία και πιστεύουν στην αλληλεγγύη των γενεών, πιστεύουν στην ανάγκη να υπάρχει μια κοινωνική διάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα και να μην είναι ευθέως κεφαλοποιητικό, ανταποδοτικό, τόσα δίνω, τόσα παίρνω. Αν δεν το κάνουμε εμείς, φοβάμαι ότι απλώς θα δίνουμε μια μάχη οπισθοφυλακών, χαρακομμάτων. Άρα χρειάζεται να είμαστε τολμηροί εδώ πέρα. Πάντοτε, λέω, βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη των γενεών, πρέπει το ασφαλιστικό σύστημα να έχει ένα διανεμητικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε σε μια, να βασίζεται σε μια ισότητα ό,τι δίνω παίρνω, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορέσαν ποτέ να δώσουν εισφορές για να πάρουν μετά από χρόνια σύνταξη. Κοίτα, και άλλοι όμως που τα παίρνανε μαύρα, και που λέτε. Δεν μπορεί, λέει, το μέσος όρος του πληθυσμού. Και αυτό είναι μόνο μια ατομική ευθύνη, λέτε. Όχι. Έχεις δίκιο. Δεν είναι μια ατομική ευθύνη. Ιδίως στην Ελλάδα, με ένα πέλαγος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επί χρόνια, ας πούμε, λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν, με κατανοχήν της πολιτείας. Και η ουσία είναι ότι είναι τετελεσμένα πια τώρα. Κάπως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Να βάλεις από εδώ και πέρα αυστηρούς όρους ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ αυτό. Να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τι κάνουν, θα πεθάνουν δηλαδή. Επειδή έστω παλιά δεν πήραν εισφορές, με την ανοχή, όπως είπατε, του κράτους. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που είναι στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Αν μας πείτε μετά για τα δικά σας, διότι βλέπω. Προχθές σας πλέξαμε το εγκόμιο. Μπορεί να μην το πιστεύετε. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά σας είπαμε πολλά μπράβο. Στην υγεία σας. Για το θέμα της αποκέντρωσης του κέντρου αποτέφρωσης. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως. Επιτέλους το υπογράψα. Το υπέγραψα ένας υπουργός να προχωρήσει. Τώρα να σας πω κάτι, το είχα υπογράψει πριν την διάλυση της Βουλής για τις εκλογές, αλλά τώρα βγήκε στην δημοσιότητα και εγώ απορώ γιατί. Τώρα το μάθαμε. Ίσως τώρα να δημοσιεύτηκε, τώρα να καθυστέρησε. Εμείς το μάθαμε και λέμε επιτέλους. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα αυτονόητα τα οποία θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει. Αυτό μας τα τόσα χρόνια το παλέμα και δεν. Εντάξει. Εγώ που έχω πει ότι θέλω να με κάψουν κιόλας, έχω άμεσο ενδιαφέρον. Θα προχωρήσει αυτό κατά τη μια και το έθιξε ο Δημήτρης. Γιατί το πλαίσιο υπάρχει. Η δυνατότητα υπάρχει. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μην ξαναστηθούν πάλι διάφοροι μηχανισμοί πάνω εκεί και έχουμε πλέον μια κακοποίηση ενός θετικού μέτρου. Ναι. Αποσυνδέθηκε από το να είναι δίπλα σε νεκροταφεία. Διάφορα δηλαδή που στην πραγματικότητα είναι προς κόμματα. Ναι, τώρα δεν υπάρχουν εμπόδια. Δηλαδή είναι θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι πιο εύκολο, λέω. Εγώ μίλησα και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Πείτε μας κάτι. Το ένα πακέτο λοιπόν είναι το ασφαλιστικό. Ένα δεύτερο πακέτο που είναι πολύ μεγάλο είναι το φορολογικό. Ναι. Και ένα τρίτο πακέτο τα κόκκινα δάνεια. Που αφορά δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ανθρώπους, ας πούμε έτσι. Λοιπόν. Και επιχειρήσεις. Και κυρίως επιχειρήσεις αφορά. Κυρίως το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι προσωπικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια. Και στεγαστικά. Είναι επιχειρηματικά, στεγαστικά και τα μικρότερα τώρα, είναι αυτά. Συγγνώμη, που με τους, για τις επιχειρήσεις, πείτε μας, με τα κόκκινα δάνεια, αυτοί θα διευκολυνθούν καθόλου. Δηλαδή αυτό το πράγμα αρχίζει και διαμορφώνεται τώρα, θα το αντιμετωπίσει τις επόμενες μέρες. Όπα έρχονται πληστηριασμοί, παιδιά. Όπα έρχονται πληστηριασμοί. Καταρχήν, εμείς έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Και γι' αυτό μάλιστα θέλαμε η διαχείριση αυτού του προβλήματος να γίνει μέσα από έναν ενδιάμεσο δημόσιο φορέα και ως προς το. Ως κακή προς τράπεζα, τούτο, ας την πούμε. Η οποία δεν θα λειτουργεί ως κακή τράπεζα, μάλιστα. Διότι αν το αφήναμε αυτό με βάση και τη διεθνή εμπειρία στα χέρια της τραπεζικής αγοράς, τότε ενδεχομένως θα είχαμε ακραίες καταστάσεις. Ναι. Είναι σημαντικό το θέμα των κόκκινων δανείων. Απολύτως. Και πηγαίνει χέρι με χέρι με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ναι. Ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που δεν θα λύνει τον βασικό πυρήνα του προβλήματος, δεν θα αγγίζει τον βασικό πυρήνα του προβλήματος του τραπεζικού συστήματος που είναι τα κόκκινα δάνεια, θα είναι μια ατελέσφορη, ας πούμε, ναι, προσπάθεια. Μια τρύπα στο νερό. Και συγγνώμη, οι επιχειρήσεις τώρα που ενδιαφέρονται. Τι διαφορά θα έχουν τώρα από τον κώδικα διοντολογίας και από όλο αυτό από τη ρύθμιση των δανείων. Εντάξει, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω με λεπτομέρεια ποια θα είναι η διαβάθμιση εκείνη διαβάθμιση της κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά βεβαιώνεται ότι δεν θα υπάρξει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόνους.
Δεν λέμε για την ακάλυτη βίλα που χαρακτηρίζεται πρώτη κατοικία. Άλλο τώρα. Για κανονικό πράγμα λέμε. Ναι, μιλάμε για πρώτη κατοικία με δεδομένα την γενικότερη περιουσιακή κατάσταση κάποιου κτλ. Διότι είναι προφανώς μια πρώτη κατοικία η οποία έχει αντικειμενική αξία, ξέρω εγώ, 800.000 ή 1 εκατομμύριο. Δεύτερον, τώρα, μιας και υπάρχει το φορολογικό, έχει δημιουργηθεί θέμα καταρχήν με την κυρία Σαββαίδου. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση την παρέτησή της. Ναι. Από πληροφορίες αυτή λένε ότι αρνείται. Εγώ γνωρίζω από πληροφορίες και εγώ. Ναι, από πληροφορίες. Έτσι, ότι έχει υπάρξει μια επικοινωνία και της τέθηκε, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα, το δίλημα, εάν θα πρέπει να παραμένει στη θέση της από τη στιγμή που υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα, νομίζω, γύρω από το πρόσωπό της. Άσκηση διώξεως. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, θα άρα, επιμείνει με αυτόν τον τρόπο. Θα επιμείνει η κυβέρνηση στην άποψή της ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Εγώ θεωρώ, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο πόστο, δεν πρέπει να αφήνουμε οποιαδήποτε σκιά. Έχει να κάνει με το αντικείμενο της δουλειάς της. Ναι. Έτσι, και μάλιστα προείσταται ενός θεσμού ο οποίος έχει ιδιαίτερες εξουσίες και αρμοδιότητες. Πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι όμως, όπως πήγε τώρα, δεν μπορείς να συνεργαστείτε πια. Δηλαδή, από τη στιγμή που τη ζητείτε παρέτηση ακόμα και να πει αυτή όχι, πώς θα συνεργαστείτε μετά. Συμφωνώ ότι είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό η λύση που ταιριάζει είναι αυτή τη παρέτηση. Μάλιστα. Άρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, να ρωτήσω για δικά σας θέματα. Ναι. Που είναι, το περιβάλλον, βέβαια, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για κάθε υπουργό περιβάλλοντος. Αλλά πριν από αυτό, με τη ΔΕΗ θα κάνετε κάτι, θα μειωθούν οι τιμές? Έχουν μειωθεί, έχουν πέσει τα πετρέλαια, έχουν... Προσέξτε τώρα, πιάνετε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί, έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια νοικοκυριά, πολίτες και επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη ΔΕΗ τι είναι? Τις ληξιόθεσμες απαιτήσεις της. Υπάρχουν πάρα πολύ απλήρωτοι λογαριασμοί. Και επιχειρήσεις και ιδιώτες. Και προσέξτε να δείτε, για μεν τους ιδιώτες υπάρχει η ευαισθησία. Διότι ο άλλος δεν μπορεί πραγματικά, δεν μπορεί. Και γνωρίζετε ότι είναι ακόμη σε ισχύ τα μέτρα που είχαμε πάρει εμείς ως κυβέρνηση για την δωρεάν παροχή κάποιων κιλοβατόρων μηνιαίως. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις που συστηματικά δεν πληρώνουν. Για παράδειγμα, και αυτό δεν αφορά όλο τον κλάδο, μιλάω για ορισμένους, γιατί κάθε φορά ξέρετε λέμε ένα παράδειγμα και παρεξηγούνται όλοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, στην Ρόδο, στην τουριστική Ρόδο, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες ανοίγουν το Πάσχα και κλείνουν τον Οκτώβριο, να μην πληρώνουν καθόλου ή να δίνουν κάτι έναντι ρεύματος επί πολλά τώρα χρόνια. Μιλάμε για τεράστια ποσά που χρωστάνε συνολικά στη ΔΕΗ. Να σας πω κάποιο άλλο παράδειγμα. Δημοτικές επιχειρήσεις. Αν θέλετε να συμφωνήσουμε και να πούμε ότι το ρεύμα θα είναι δωρεάν, να το πούμε και να αποφασίσουμε όλοι μας έτσι να το πληρώνουμε. Γιατί κάποιος θα το πληρώσει το κόστος. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν προσπαθεί η ΔΕΗ, πιέζει, να νοικοκυρέψει λίγο τις απαιτήσεις που έχει μέσα από τέτοιους απλήρωτους λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δημιουργεί μία τριβή. Εμένα καθημερινά μου έρχονται ερωτήματα, περιπτώσεις. Mm-hmm. Προσπαθούμε, ή εν πάση περιπτώσει, λέω προς την διοίκηση της ΔΕΗ να είναι προσεκτική στον τρόπο που ασκεί η πολιτική, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνομαι την ανάγκη κάτι να νοικοκυρευτεί. Ναι, για τον Κοσμάκη, αυτό περνάει δηλαδή μέσα από την ίσπραξη των ανίσπρακτων οφειλών προς τη ΔΕΗ για να μπορέσετε να μειώσετε το ρεύμα. Εγώ νομίζω ότι. Γιατί έχουν πέσει τιμές τρομερά, ναι, όταν εγώ νομίζω, τιμές, εγώ νομίζω ότι από, όλα, το 16, πέφτουνε... από το 16 θα μπορούμε, αν συνεχίσουν και πηγαίνουν έτσι τα πράγματα, να έχουμε κάποιες μειώσεις στην τιμή του, στην τιμή του ρεύματος. Ρεύματος. Νομίζω, το 16. Ναι. Το ελπίζετε δηλαδή. Ναι. Ναι. Να σας πω όμως τώρα πώς συνδέεται αυτό και με τα ζητήματα της τελευταίας συμφωνίας. Ναι. Υπάρχει όλη αυτή η πίεση από μεριάς των δανειστών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Ναι. Του φορέα που διαχειρίζεται τα δίκτυα υψηλής τάσης. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται για την ώρα, έχουμε αποκλείσει το σενάριο της ιδιωτικοποίησης και μιλάμε για την δημιουργία ενός νέου δημόσιου φορέα στη θέση του σημερινού ΑΔΜΙΕ που θα διαχειρίζεται τα δημόσια δίκτυα. Τι γίνεται εδώ? Αυτά όμως είναι περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ. Η αξία τους το λιγότερο είναι 1,5 δις. Ναι. Εάν τα πάρουμε από τη ΔΕΗ, θα έχει επίπτωση στην πιστοληπτική τους ικανότητα, στα αποτελέσματά τους.
Άρα θέλω να σας πω. Τη αφαιρεί 1,5 δισεκατομμύριο περιουσιακά στοιχεία. Άρα θέλω να σας πω από μια επιχείρηση που τη αφαιρεί ξαφνικά 1,5 δισεκατομμύριο. Εάν δεν σκεφτεί να το ανταλλάξει με άλλα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, έτσι ώστε να έρθει μία ή άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή υφίσταται ένα τεράστιο πλήγμα. Πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια τη από αυτά που εισπράττει. Άρα, σας το λέω πολύ απλά για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κίνηση που να μην έχει και μια άλλη από πίσω. 10 κουτάκια, ένα κουνάς και 10 γύρω-γύρω αυτό. Να σας πω κάτι. Αυτό όμως που λέει η συμφωνία, λέει ότι πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον έτσι. Μα σας το είπα το ισοδύναμο. Ναι. Σας το είπα το ισοδύναμο. Το ισοδύναμο είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου όμως, όχι ως θυγατρική της ΔΕΗ, ενός ανεξάρτητου δημόσιου φορέα, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα δίκτυα της υψηλής τάσης και το κέντρο κατανομής του Αγίου Στεφάνου, αν έχετε ακούσει. Μάλιστα. Αυτό. Γιατί να είναι ανεξάρτητος τους φορέας? Για να μπορεί να λειτουργεί πιο αντικειμενικά μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ενέργειας. Έχει γίνει αποδεκτό αυτό το ισοδύναμο ή θα γίνει? Έχει γίνει κατά 99% αποδεκτό. Α, ναι. Ναι. Μέσα από τις συζητήσεις που έχουν γίνει τώρα. Είναι το πρώτο ισοδύναμο που αποδέχονται. Γιατί από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Ναι, αλλά μένει αυτό να αποτυπωθεί έτσι σε μια συγκεκριμένη. Συγγνώμη, οι Τροϊκάνοι τώρα, οι Ευρωπαίοι γενικώς δεν έχουν μια τάση να τα ιδιωτικοποιούν όλα αυτά? Ναι, αλλά ξέρετε, είναι κρατικό λίγο. Υπάρχει μια πανσπερμία περιπτώσεων, ναι, στις αντίστοιχες ΔΕΗ στην Ευρώπη. Οπότε δεν έχετε και παράδειγμα να πείτε ακριβώς, ότι παιδιά είναι ακριβώς. Και υπάρχουν και ιδιομορφίες. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ένας γίγαντας, ένας κρατικός γίγαντας η ΔΕΗ που ταυτίστηκε με την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους. Αλήθεια. Έτσι, δεν είναι, αλλού έχει συμβεί διαφορετικά. Πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας δηλαδή. Τώρα, ως ο αρμόδιος υπουργός, μεταφέρετα τι θα κάνετε, έχετε διαμορφώσει κάποιο σχέδιο? Υπάρχει μια πρόθεση να καταρχήν να δοθεί μια παράταση, αν δεν κάνω λάθος, λίγη τον επόμενο Φεβρουάριο. Και επεξεργαζόμαστε μια έτσι συνολική προσέγγιση. Στο μεταξύ, κάτι κατεδαφίσεις που δειλά πάνε να γίνουν σε κάτι αυτό. Δεν μπορεί να γίνουν ποτέ κατεδαφίσεις. Μετά κάτι γίνεται και. Μαζεύει τον κόσμο και. Εγώ μιλάω παράταση για τον ισχύοντα νόμο υπαγωγής στα αυτέρατα, όπως σας ανέφερα πριν. Ναι, ναι, το ξέρω. Είναι άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι ακραίες. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια παραλία η οποία είναι παραδεισένια και εσύ να. Στην μια παράγκα. Και δεν μιλάω, μιλάω και για εμπορικές χρήσεις καμιά φορά. Δεν μιλάω για. Εκεί όμως δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας αντισταθούν. Όχι, συνήθως. Στην μπουλντόζα. Ενώ άμα πας στην γειτονιά που είναι κάποιο που είναι πράγματι αυθαίρετο δηλωμένο, εκεί θα βρεις πάντα κόσμο. Να σου πει όχι. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα που υπήρξε νομίζω και από λάθος χειρισμό και αφορά την Ιπποκράτη Πολιτεία. Μάλιστα. Ιπποκράτη Πολιτεία υπάρχει εδώ και δεκαετίες και ξαφνικά εγώ προσωπικά δεν το είχα χειριστεί κιόλας το θέμα, αλλά με βάση μια απόφαση του 1984 του Δασικού Συμβουλίου υπήρξε ένα πρόβλημα και τώρα οι άνθρωποι είναι ανάστατοι και έχουν μπλοκαριστεί ότι είναι δημόσια γη πάνω στο οποίο. Τώρα δεν μπορεί ξαφνικά να έρχεσαι μετά το 1984 έτσι το 2015 και να λες να εφαρμόσω τι. Είναι υποκριτικό. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι βγάλαν άδειες, πληρώσαν φόρους, μεταβιβάσανε στα παιδιά τους, αγοράσαν από κάποιον άλλον. Πρέπει λοιπόν να κάνεις μια πολιτική η οποία να προστατεύει το περιβάλλον, να προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης, αλλά με έναν ρεαλισμό και βλέποντας ας πούμε την πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Τώρα πάντως, κύριε Σκουρλέτη, ο γενικός απολογισμός της έρευνας για ισοδύναμα δεν φαίνεται να αποδίδει και πολλά πράγματα. Είχε δημιουργηθεί μια εικόνα ότι σχεδόν για τα περισσότερα σκληρά μέτρα που περιέχει. Υπάρχουν λύσεις ότι θα βρεθεί. Όλο και κάτι ισοδύναμο θα βρεθεί. Αλλά το 23% δεν το βλέπω περπατάει. Υπήρξε παράταση πάλι μια εβδομάδα. Αλλά πάλι για τους αγρότες δεν ξέρω αν είναι. Δεν έχει τις αρμοδιότητα σας θέματα. Για τους αγρότες ακόμη δεν έχουμε ψηφίσει το άλλο μέτρο για να αναζητήσουμε το ισοδύναμο. Πριν το ψηφίσετε να τα βρείτε, γιατί αλλιώς. Απλώς επαναλαμβάνω, τα ισοδύναμα δεν είναι πάντοτε στην στενά δημοσιονομική εναλλακτική προσέγγιση του ζητήματος. Άλλα μέτρα αντί άλλων. Υπάρχουν και θεσμικά ισοδύναμα τα οποία έχουν επίπτωση στην τσέπη του άλλου, να το πω έτσι, ή στις συνθήκες μέσα στις οποίες καλεί το άλλος να παράξει, να δουλέψει κτλ. Ειδικά για τους αγρότες. Για τους αγρότες λοιπόν. Και για την εκπαίδευση φαίνεται ότι είναι δύσκολο να βρεθούν τόσα εκατομμύρια. Αναζητείτε όμως. Αναζητείτε. Δεν είχε καταληφθεί αυτή η προσπάθεια.
Όχι, δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά μακάρι, μακάρι να βρεθεί κάτι. Το βλέπω, πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, να μην το κάνουν. Να μην τον επιβάλλουν τον νόμο. Το ΦΠΑ το 23%. Ποσά, όμως, αλλά πολύ μεγάλα τα ποσά, ρε παιδί. Πολύ μεγάλα τα ποσά. Με τα λαθρεμπόρια, τι γίνεται με το κυνήγι του λαθρεμπορίου το περίφημο, ρε παιδί. Ναι, τι γίνεται ως προς ποιο πρόβλημα. Γιατί εκεί πέρα είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Τα τσιγάρα περιμέναμε, τα κάψιμα περιμέναμε. Καθίστε, δύο εβδομάδες κυβέρνηση. Δύο εβδομάδες κυβέρνηση είναι. Τι θέλετε δηλαδή. Κάτι το οποίο ήταν καθεστώς επί δεκαετίες. Όχι δύο μισή εβδομάδες, μην τα μικραίνεις τόσο πολύ. Ένα μήνα. Ένα χρόνο κοντεύει. Όχι, μιλάω για την. Κάτσε, μην τα μην για τη δεύτερη, ναι. Για τη δεύτερη εντολή μιλάω. Για τη δεύτερη. Ναι, εντάξει. Τώρα όλα, το κλίμα θα εξαρτεί πάρα πολύ. Πάντως, μια και μιλάμε τώρα για φοροδιαφυγές, λαθρεμπόριο κτλ. Η παράταση, ψηφίστηκε η τροπολογία που δίνει την δυνατότητα για παράταση των υποθέσεων που λήγαν στις 31 12. Ναι, τη λίστα Λαγκάρτ και τα υπόλοιπα. Λίστα Λαγκάρτ. Το είπε ο κύριος Τσίπρας. Εκείνο που με μπέρδεψε είναι γιατί ο κύριος Αλεξιάδης την περασμένη εβδομάδα το είχε αποκλείσει αυτό και έλεγε δεν νομοθετούμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε την παράταση. Προς τιμή της κυβέρνησης ψήφισε την παράταση και έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν αντέχει ο κόσμος τώρα να έχει και αυτή την αίσθηση ότι κάποιοι γλιτώνουν. Σωστό. Συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσει η διαδικασία με το χρέος, η συζήτηση με το χρέος, ναι. Είναι βασικό θέμα αυτό γιατί, mm-hmm. και για την κυβέρνηση και για το ότι ελπίζετε πραγματικά, έχετε δείξει ότι θα μειωθεί το χρέος, θα αναδιαρθρωθεί, θα πάει μακρύτερα. Και πώς θα επηρεάζει αυτό τη ζωή τη δική μας. Υπάρχει κανείς αντικειμενικός παρατηρητής, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι έχει αλλάξει η προσέγγιση γύρω από το θέμα του ελληνικού χρέους? Κανένας. Υπήρξε ποτέ άλλοτε δήλωση από αρχικό κράτους όπως αυτή που είχε κάνει ο κύριος Ολάντ πριν από μερικές εβδομάδες για το ζήτημα του ελληνικού χρέους? Δεν μιλάω για τις φωνές από την Αμερική, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που πάντοτε είχαν μια διαφορετική προσέγγιση υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Άρα η σειρά των πραγμάτων είναι καταρχήν το να μπορέσουμε να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με την υπόθεση της αξιολόγησης και σε αυτή την πρώτη φάση και την αμέσως επόμενη, να προωθηθεί το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επιλύοντας το θέμα των κόκκινων δανείων που είναι ο πυρήνας του προβλήματος, για να ανοίξει παράλληλα το θέμα της συζήτησης του χρέους. Εάν σε αυτά τα τρία μέτωπα πάμε καλά, μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα υπάρχουν σημάδια μιας έτσι αισθητής ανάκαμψης. Αυτό νομίζω ότι είναι το σύστημα. Σε αυτή τη στιγμή η εξυπηρέτηση του χρέους είναι εύκολη σχετικά. 3,1 το έπληρωσαν φέτο. Δεν είναι τρομερό το ποσό δηλαδή. Προφανώς δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Μακροπρόθεσμα και προφανώς. Και μέχρι το 2022 κάπως έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα αλλάξει το κλίμα για επενδύσεις. Αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Ναι, δηλαδή, ναι. Ένας ο οποίος επενδύει δεν επενδύει για τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο. Φυσικά, θες να ξέρεις ότι είναι ασφαλή χώρα. Ακριβώς. Θέλει να ξέρει έναν ορίζοντα δεκαετίας. Μακάρι να γίνει αυτό. Και δεν ξέρω αν είδατε ότι και οι προβλέψεις για το πώς θα κλείσει η χρονιά μιλάνε για μια μικρότερη ύφεση και μάλιστα οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε και για μηδενική. Μακάρι. Εάν δεν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί μέσα από τη συμφωνία το να υπάρχουν κάποια ξεχωριστά ποσά τα οποία θα πάνε για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου, αυτά περίπου είναι 2,5 με 3 δις εντός του 2015 και περίπου 3,5 για το 2016, θεωρώ ότι όλα αυτά μαζί που αναφέραμε και πριν δημιουργούν ένα σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσουμε. Εκεί είναι το ζητούμενο για να υπάρξουν στο τέλος οι επενδύσεις, ας πούμε. Αλήθεια τώρα παρένθεση. Πόσοι έχουν ενταχθεί σε αυτά τα κοινωνικά τιμολόγια και στα αυτά της ΔΕΗ? Έχετε νούμερο πρόχειρο? Και μαζί με το νόμο της κυρίας Φωτίου και όλα αυτά. Δηλαδή, πόσος... Ναι. Αν το κάνουμε σε επίπεδο ατόμων πια, διότι ένα νοικοκυριό μπορεί να είναι από ένα άτομο έως τρία-τέσσερα, με όλες μαζί αθροιστικά τις περιπτώσεις, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, δηλαδή ο οποίος πρέπει να πλησιάζει το εκατομμύριο. Όλες τις περιπτώσεις. Μιλάω και αυτοί οι οποίοι είναι στην κάρτα σύντησης που παίρνουν, και αυτοί που παίρνουν το δωρεάν ρεύμα, και αυτοί που παίρνουν την επιδότηση ενοικίου. Ένα εκατομμύριο. Τι λέω, ρε παιδί μου, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, να σας πω, έληξε το θέμα με τον κύριο Σταθάκη, τον κύριο Φλαμπουράρη, συνεχίζεται έρευνα, τι θα γίνει τώρα, έχει τελειώσει το θέμα? Κοιτάξτε τώρα, εδώ ελλείψη ουσιαστικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αντιπολίτευσης
υπάρχει μία αναφορά σε αστείες περιπτώσεις. Εάν είχαμε σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση εν γέννη, θα έπρεπε να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Διότι τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι δεν έχουμε για καμιά περίπτωση κανένας μαύρου χρήματος, καμιά περίπτωση μη φορολόγησης κεφαλαίων. Διότι μην μου πείτε τώρα ότι ο νεοεκλογικής Σταθάκης το 12, επειδή δεν έβαλε ένα απόκτημα που είχε χρημάτων, ένα τέτοιο από την εκποίηση ενός οικογενειακού περιουσιακού στοιχείου, και το έβαλε όμως το 13, το 14 και, και ήρθε τώρα το 15 να το διορθώσει το 12, αυτό συνιστά έτσι καμιά προσπάθεια εξαπάτησης. Ναι. Γιατί το ξέραμε όλα, δεν άλλαξε ναι. κάτι. Δεν μάθαμε ξαφνικά. Το ξέραμε το εκατομμύριο. Βέβαια, ναι. αφού ήταν. Κύριε Σκουλέτη, έχετε δίκιο εσείς. Απόλυτο. Απόλυτο δίκιο. Απλώς πρέπει όμως να παραδεχτείτε αλλά... ότι και εσείς στο παρελθόν, όχι εσείς προσωπικά, έχετε ξεσηκώσει θόρυβο. Μα και δεν είναι. Είναι άλλο. Μισό λεπτό. Άλλο είναι να είσαι στη λίστα. Είναι λάθος. Είναι άλλο να είσαι στη λίστα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Για τον κύριο Παπαστάβλου. Για άλλα θέματα. Είναι άλλο αυτό. Για άλλα θέματα. Και άλλο τώρα να λέμε. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό, σίγουρα. Ξέρετε τι αποτυπώνουν αυτού του είδους οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Την κρίση ταυτότητας πια που έχει όλη η αντιπολίτευση σήμερα. Δεν ξέρω να παρακολουθείτε. Την παρακολουθήσετε σίγουρα τη συζήτηση στην Βουλή. Δεν την παρακολουθούμε. Εσείς τη δική σας κρίση την λύσατε πάντως. Τι εννοείτε? Την κρίση που είχατε περάσει και εσείς ως κόμμα, τι εννοώ. Έληξε το θέμα της κρίσεως. Αυτά είναι που τα λύνει ο ίδιος ο λαός με την ψήφο του. Εντάξει. Σύμφωνοι. Στη Νέα Δημοκρατία με ποιον είστε εσείς, αλήθεια? Άσχετο τώρα. Ποιον προτιμάτε? Εγώ θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Δεν θα σχολιάσω, ας πούμε, ούτε να εκφράσω την προτιμήσή μου για κάποιον από τους υποψηφίους. Αλλά θεωρώ παράλογο, οξύμορο σχήμα να πηγαίνουν να εκλέξουν αρχηγό μη έχοντας κάνει συνέδριο. Δηλαδή, το πρόσωπο του αρχηγού δεν σχετίζεται με τις συλλογικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα συνέδριο. Αυτά στην αριστερά. Δε. Τον πολιτικό προσανατολισμό. Τον βγάζουν αρχηγό. Τι είναι ο αρχηγός υπεράνω. Αρχηγό και ο αρχηγός κάνει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Εντάξει, αυτά, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έτσι, τραγικά. Το σύστημα στην άλλη πλευρά. Εμάς μας είναι τελείως ξένα αυτά. Κύριε Σκουλέτη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πρέπει να κάνετε κάτι, το έχω καημό αυτό, γιατί περνάω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κατά καιρούς και βλέπω κάτι ερείπια, κάτι κουφάρια 20 χρόνια, 25 χρόνια. Τσιμέντα. Που ασχημένουν το περιβάλλον και αυτά. Κατά καιρούς εξαγγέλνουν οι υπουργοί ότι αν περάσουν 10 χρόνια και δεν. Πρέπει να κατεδαφίζουν αυτά με ευθύνη και των αυτών που τα κάνουν. Κάντε κάτι να καθαρίσει λίγο ο τόπος αυτός. Αισθητικής φύσεως. Σε όλους τους υπουργούς το βάζει. Σε όλους το βάζει. Σε όλους το βάζει γιατί του τη βαράει που πηγαίνει, ας πούμε, στο χωριό. Εσείς δεν έχετε δει κουφάρια. Και το ίδιο κουφάρι 20 χρόνια 30. Και μισοχτισμένο ότι το έχει να έχει κάποιο να το ξεκινήσει, να χτίσει αν μέσα στην κρίση αυτό. Αλλά αν σε 10 χρόνια, 15 δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, καθαρίζει το. Να το πούμε για στον κύριο Αλεξιάδη και να του βάλει. Να του ρίξει ένα φόρο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.